Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν στην πόλη των Σερών, στο πλαίσιο διεξαγωγής ποδοσφαιρικού αγώνα στο Δημοτικό Γήπεδο Σερών, όπως ανακοίνωσε η Διεύθυνση Αστυνομίας Σερών. Πιο συγκεκριμένα, αύριο, 5η-28 Σεπτεμβρίου, θα απαγορευτεί η στάση και η στάθμευση των οχημάτων κατά τις ώρες από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ στο τμήμα της οδού Ρεδεστού, που περικλείεται από την οδό Μπεκιάρη και την οδό Θεσσαλονίκης, και στο τμήμα της οδού Μπεκιάρη που περικλείεται από την οδό Δωρηλαίου και Μεραρχίας. Πάλι θα έχουμε κάποια αναστάτωση στην κυκλοφορία. Τα μέτρα θα ξεκινήσουν από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Από τις 9 το πρωί θα υπάρχει απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην οδό μπροστά από το γήπεδο, στην οδό Ρεδεστού, από εκεί που ξεκινάει, από την οδό Μπεκιάρη μέχρι την οδό Θεσσαλονίκης, και σε όλη την οδό Μπεκιάρη από τη Μεραρχίας που ξεκινάει μέχρι και την οδό Δωρηλαίου. Απαγόρευση στάθμευσης από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Παράλληλα, από τη 1 το μεσημέρι έως και τις 9 το βράδυ της ίδιας ημέρας θα διακοπεί κυκλοφορία των οχημάτων. Όμως από τη 1 το μεσημέρι θα έχουμε διακοπή κυκλοφορίας στις δύο οδούς αυτές που προανέφερα. Επιπλέον θα έχουμε την ίδια ώρα, 1 η ώρα, διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Κοσμά Αλεξανδρίδη από τη Μεραρχία, εκεί στα δικαστήρια που είναι, μέχρι το γήπεδο, στη Ρεδεστού. Και θα έχουμε ταυτόχρονα και διακοπή σε τρεις κάθετους στην οδό Μπεκιάρη, η Δαγκλή, η Κιδωνιών. Είναι κάθετες και η Ροδότου στο παρκάκι εκεί που έχει ο παράδρομος της Δωρηλαίου. Θα υπάρχει αναστάτωση σε εκείνο το σημείο. Ευελπιστούμε και περιμένουμε από τους Σεραίους πολίτες να μην περάσουν εκείνη την ώρα από εκεί. Είναι καθημερινή, θα υπάρχει κίνηση για να μην υπάρξει ταλαιπωρία τους. Τη δυσαρέσκειά τους εκφράζει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων στο να λαμβάνουν αυτοί τα αυστηρά μέτρα στα γήπεδα, όπως και τον έλεγχο των θυρών, καθώς αυτό έχει ως αποτέλεσμα να απασχολούνται αρκετοί αστυνομικοί και να μην βρίσκονται στην υπηρεσία τους. Έχουμε τις ενστάσεις μας στο ότι πλέον και τον έλεγχο στις θύρες και απασχολούμαστε πολύ περισσότεροι αστυνομικοί, το έχουμε εκφράσει και με δική μας ανακοίνωση και όλες οι ενώσεις στην Ελλάδα. Αντιδρούμε στο να πάμε και σε όλα τα γήπεδα και να λαμβάνουμε τόσο αυστηρά μέτρα, να αναλαμβάνουμε και τον έλεγχο στις θύρες σε επιχειρήσεις που είναι ιδιωτικές και θα έπρεπε μόνοι τους να προστατεύσουν το προϊόν που πουλάνε προς τα έξω. Περιμένουμε να δούμε τι άλλες κινήσεις θα κάνουμε ως προς αυτό. Να σας πω ότι πάρα πολλοί αστυνομικοί θα είναι στο γήπεδο αύριο, που θα μπορούσαν και θα έπρεπε να είναι στο άλλο έργο που για μας είναι το πιο σημαντικό, στη πρόληψη του εγκλήματος και δίπλα στους πολίτες, και όχι να απασχολούμαστε στα γήπεδα, γιατί αυτοί οι αστυνομικοί μετά θα πρέπει να ξεκουραστούν, θα πρέπει να δοθούν τα ρεπό που δεν παίρνουν εκείνη την ημέρα και λείπουν από τις υπηρεσίες τους. Το βάρος του έλεγχου των θυρών έπεσε στην ελληνική αστυνομία μετά τον θάνατο του φιλάθλου της ΑΕΚ. Θα είναι περισσότερο αυξημένα, θα έχουμε βοήθεια ούτως ή άλλως όλες τις υπηρεσίες της Κεντρικής Μακεδονίας συνδράμουν και από τη Θεσσαλονίκη, αλλά αυτό δεν λέει κάτι. Θα υπάρχει υπερκατανάλωση δυνάμεων και θα βρίσκονται πάρα πολλοί αστυνομικοί στο γήπεδο σε τέτοιους αγώνες. Εν μέρη το θεωρούμε κατανοητό όταν θα υπάρχει ένας ποδοσφαιρικός αγώνας με μεγάλη ομάδα, όχι βέβαια να κάνουμε και τους ελέγχους στις θύρες όπως μετά τον Αύγουστο, μετά τα τελευταία γεγονότα στην Αθήνα εκεί και το θάνατο του φιλάθλου της ΑΕΚ, έπεσε και αυτό το βάρος στην ελληνική αστυνομία.